Ήταν Σάββατο πρωί όταν άρχισε να βρέχει. Η μικρή Αμαλία αγαπούσε πολύ τη βροχή. Φόρεσε λοιπόν το αδιάβροχό της και βγήκε στο μικρό κήπο του σπιτιού της για να πλατσουρίσει στα νερά. Τσαλαβουτούσε στις λακκούβες γελώντας και οι λακκούβες χαίρονταν μαζί της. Σιγά σιγά όμως η βροχή σταμάτησε και το γέλιο της Αμαλίας έσβησε. «Τι έπαθες, Αμαλία?» τη ρώτησε η μεγαλύτερη νερολακκούβα. «Είμαι λυπημένη, γιατί τώρα που σταμάτησε να βρέχει θα εξαφανιστείτε. Όταν βγω στον κήπο το απόγευμα δεν θα είστε πια εδώ και δεν θα μπορούμε να παίξουμε άλλο.» Τότε η νερολακκούβα γέλασε. «Ω, μην ανησυχείς. Πράγματι, θα φύγουμε για λίγο, αλλά θα ξανάρθουμε κάποτε κοντά σου και θα μπορέσουμε πάλι να γελάσουμε παρέα.» «Τι εννοείς, πώς γίνεται να ξανάρθετε αν έχετε στεγνώσει εντελώς?» ρώτησε η Αμαλία με δυσπιστία. «Αφού κάθε φορά βλέπω τις λακκούβες να αδειάζουν, το νερό χάνεται. Οι φίλοι μου φεύγουν για πάντα.» «Βλέπεις, Αμαλία, όταν εμείς οι λακκούβες θα στεγνώσουμε, το νερό μας δεν θα εξαφανιστεί. Ένα μέρος του νερού μας θα τουρουφήξει το χώμα και θα καταλήξει σε μικρά υπόγεια ρέματα κρυμμένα κάτω από το έδαφος, στο υπέδαφος. Τα δέντρα και τα υπόλοιπα φυτά, χρησιμοποιώντας τις ρίζες τους σχεδόν σε καλαμάκια, θα μπορέσουν να το πιούν για να ξεδιψάσουν και να συνεχίσουν να ζουν. Ό,τι δεν πιούν τα δέντρα θα καταλήξει στη θάλασσα. Ένα άλλο μέρος του νερού μας θα εξατμιστεί. Δηλαδή, λόγω της ενέργειας του ήλιου, θα μετατραπεί σιγά σιγά σε υδρατμούς που θα αρχίσουν να ταξιδεύουν στον αέρα. Τους υδρατμούς δεν θα μπορείς να τους δεις γιατί είναι σε αέρια κατάσταση. Θα φανούν πιο καθαρά όταν πετάξουν ψηλότερα, όπου από το κρύο θα συμπυκνωθούν, σχηματίζοντας έτσι σύννεφα στον ουρανό. Στους υδρατμούς από την εξάτμιση θα προσθεθούν και υδρατμοί που προέρχονται από τα φυτά. Τα φυτά μαζεύουν την ενέργεια από τις ακτίνες του ήλιου και μας δίνουν τον αέρα που αναπνέουμε. Καθώς το κάνουν αυτό, απελευθερώνουν στον αέρα υδρατμούς μέσα από μια διαδικασία που λέγεται διαπνοή. Στα σύννεφα λοιπόν μαζεύεται νερό από ολόκληρη τη γη, από όλες τις θάλασσες και όλα τα ποτάμια και όλες τις νερολακκούβες σαν και μένα. Και όταν οι υδρατμοί στα σύννεφα συμπυκνωθούν ακόμα περισσότερο, τότε θα αποκτήσουν πάλι βάρος, θα γίνουν σταγόνες και θα πέσουν πίσω στη γη. Κάποιες από αυτές μπορεί να παγώσουν και να μεταμορφωθούν σε νυφάδες χιονιού. Πάντως, κάποια στιγμή θα γυρίσουμε κοντά σου, καθώς το νερό θα ξαναγεμίσει τις νερολακκούβες και θα μπορέσεις και πάλι να παίξεις και να γελάσεις μαζί μας.» Και η μικρή Αμαλία χαμογέλασε γεμάτη κέφι, ξέροντας πλέον ότι θα έβλεπε τους φίλους της ξανά. Γιατί αυτοί, κι αν έφευγαν, θα ξαναγύριζαν χάρη στον ήλιο, κάνοντας έναν κύκλο που δεν έχει αρχή και τέλος, τον κύκλο του νερού.